28η Οκτωβρίου είναι διπλή εορτή με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Τιμάμε και μνημονεύουμε το ιστορικό όχι που βροντοφώναξαν οι Έλληνες στους επίδοξους Ιταλούς κατακτητές το 1940, μα παράλληλα εορτάζουμε και την Αγία Σκέτη, την Παναγία, που τότε, τώρα και πάντοτε στέκει προστάτηδα των Ελλήνων στους δίκαιους αγώνες για την ελευθερία. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Έναρξη μαθητικής παρέλασης. Είσοδος της Φιλαρμονικής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Είναι
και θυμάτων πολέμου, φερόμενη τιμητικά από νέους και νέες του Λυκείου των Ελληνίδων. Με αξιόλογη συλλογή εθνικών παραδοσιακών ενδυμασιών, θεματοφύλακα των παραδόσεων, αλλά και της εθνικής μας κληρονομιάς, με έμψυχο δυναμικό όλων των ηλικιών, μεταλαμπαδεύει στις επόμενες γενιές τις ηθικές αξίες της φιλοπατρίας και της εθνικής αξιοπρέπειας, με σεβασμό, υπερηφάνεια και τιμή. Μετατρέποντας τη λέξη πρόσφυγας σε τίτλο τιμής. Αθάνατη μνήμη, η λύθη δεν σε κέρδισε.
σύλλογο με πληθώρα εκδηλώσεων και παραστάσεων εντός και εκτός Σύρου. Πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε στο Θέατρο Απόλλων το μοναδικό βιβλίο με τη μουσικοχορευτική παράδοση του νησιού μετά από έρευνες του χοροδιδασκάλου και προέδρου κ. Νίκου Σολάρη, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και η έκδοση δεύτερου βιβλίου που θα έχει σχέση με τη λαογραφία της Σύρου. Των παιδιών την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικοποίησης του.
Εθνικό Σχολείο Ερμόπολη. Στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο εκπροσωπού Καραολή και Δημητρή. Οι βασικές υποδομές του περιλαμβάνουν 11 αίθουσες διδασκαλίας και ένα εργαστήριο πληροφορικής. Το σχολείο έχει πρώτο αναφερόμενο μαθητολόγιο το σχολικό έτος 1901-1902. Στεγάζεται σε ένα παλιό παραδοσιακό κτίριο με όμορφο φυσικό αύριο χώρο, αποτελώντας σήμερα ένα σύγχρονο σε διδακτικές μεθόδους σχολείο που σέβεται και υποστηρίζει την ατομικότητα των μαθητών. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης. Ξεκίνησε να λειτουργεί τη δεκαετία του 1930 στο κτίριο της οδού Βαφιαδάκη. Στην ίδια ιστορική συνοικία του Προτάδου, το σχολείο χαράζει το δικό του δρόμο με αλληλεγγύη, δημιουργικότητα και σεβασμό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Συριανός ποιητής Μάνος Ελευθερίου, το λογοτεχνικό έργο του οποίου είναι πανελληνίως αναγνωρισμένο. Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολη. Προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της εποχής, δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών. Τα παιδιά, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανακαλύπτουν δυνατότητες, καλλιεργούν δεξιότητες, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με σκοπό να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Οι κινητημένοι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Πρώτη δασκάλα του το 1928 μια προσφυγοπούλα. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, με σαφείς προσαρμογές στις απαιτήσεις των καιρών, διαγράφει τη δική του πορεία στα εκπαιδευτικά δρόμενα του νησιού. Δημοτικό Σχολείο Άνος Σύρου. Για πάνω από 100 χρόνια αποτελεί σημαντικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, φιλοξενώντας και συμμετέχοντας σε δράσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και επιστημονικές σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Thank you.
Δημοτικό Σχολείο ΒΑΡ. Διανύει το τρίτο χρόνο λειτουργίας του στο νέο διδακτήριο. Σε ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον μεταλαμβαδεύονται στους μαθητές αξίες και ιδανικά που θα προάγουν τις μετέπειτα ανθρώπινες σχέσεις τους. Είναι ένα δεκαθέσιο σχολείο στο οποίο φοιτούν 160 μαθητές και μαθητρίες της Νοτιοδυτικής Σύρου. Ένα σχολείο που λειτουργεί σε μοναδικές, σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και υλοποιεί πλήθος καινοτόμων προγραμμάτων. Βασική του επιδίωξη, η συνεχής ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους, με σκοπό να ανοίξουν τα φτερά τους και να δημιουργήσουν τους δικούς τους δρόμους. Από το 1994 στεγάζεται στο σημερινό κτίριο των γυμνασίων στην περιοχή του Ξυλοκάμπου. Υπό
αποδέχεται μαθητές από την ενδοχώρα του νησιού. Καλλιεργεί μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση μάθησης γνώσης, επενδύοντας στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη στόχων που δημιουργούνται μεταξύ των παιδιών μέσω της κοινωνικής πραγματικότητας και του βιωματικού τρόπου μάθησης. Τον εντοπισμό των κλίσεων των παιδιών στην προώθηση της γνώσης και την όξυνση της κριτικής σκέψης. Προγράμματα σπουδών, προβλέπονται αυξημένη βαθμή ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Του εμπορικού ναυτικού και
με δυνατότητα εξέλιξης των αποφύτων στον ανώτατο βαθμό. Λειτουργούν επίσης τομείς μηχανολογίας και υγείας πρόνοιας, ευεξίας με την ειδικότητα των βοηθοφών νοσηλευτών. Να προάγει τη σωματική και την ψυχική υγεία των νέων, να δημιουργήσει πρωταθλητές που κάνουν υπερήφανους τους ίδιους, το σύλλογο και τον τόπο μας. Ναυτικό Σώμιο Σύρου. Ένα από τα ιστορικότητα σωματεία του τόπου, με πάνω από 125 έτη αδιάλειπτης ναυτοαθλητικής προσφοράς. Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου. Ιδρύθηκε πριν από 6 δεκαετίες στη Σύρο ως δημόσια σχολή πλοίων εμπορικού ναυτικού. Είναι κοινό μυστικό μεταξύ των ναυτικών ότι το πτυχίο της ΑΕΝ Σύρου αποτελεί από μόνο το ένα ισχυρό προσόν των αποφύτων και τους εξασφαλίζει το σεβασμό και την εκτίμηση για τις γνώσεις που έχουν λάβει ήδη στα πρώτα χρόνια της ναυτοσύνης. Είναι μια διεθνής και θελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους και στην πατρίδα μας αριθμεί 25.000 ενεργά μέλη. Εθνοφυλακής Ερμούπολης αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Κύρια αποστολή του είναι η θωράκιση των νησιών του Αιγαίου απέναντι σε οποιαδήποτε εχθρική απειλή. Είναι ένα τάγμα το οποίο αποτελείται από εθελοντές συμπατριώτες μας, οι οποίοι διαθέτουν υψηλότατο ηθικό, απεριόριστη αντοχή και μαχητική διάθεση. Υπόκειται σε συνεχή σκληρή εκπαίδευση και είναι αποφασισμένοι ανά πάσα στιγμή να πολεμήσουν και αν χρειαστεί να χύσουν και την τελευταία ρανίδα του αίματός τους, υπερασπιζόμενοι τα νησιά μας, τις θάλασσές μας και όλους τους Έλληνες. Για τους άνδρες αυτούς δεν υπάρχει αποστολή που θα τους ανατεθεί και δεν θα τη φέρουν εις πέρας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το τάγμα Εθνοφυλακής Ερμούπολης.
δημοτικής μας φιλαρμονικής για την ακόμη μία φορά ξεχωριστή εμφάνισή της και για την άψογη διεύθυνσή της από τον αρχιμουσικό Αλής Λαμπάρς. Και χρόνια πολλά με μια υπόμνηση. Ένας λαός, γράφει την ιστορία του, όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του, αλλά για να δηλώσει αυτό που θέλει να είναι στο μέλλον. Παρακαλώ, μείνετε στις θέσεις σας για να απολαύσετε τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνιδροσύρου σε εθνικούς παραδοσιακούς χορούς.